πάμε να δούμε τι λέει η τελευταία σου δημοσκόπηση. Η τελευταία δημοσκόπηση που μετράμε κάθε εβδομάδα. Επομένως, να δούμε τώρα τρεις μέρες πια πριν ανοίξουν οι κάλπες πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε επίπεδο καταγραφής της κοινής γνώμης. Η συλλογή των στοιχείων έγινε Τρίτη και Τετάρτη, 2 και 3 Ιουλίου. Εμείς να θυμίσω εδώ ότι συνεχίζουμε να μετράμε. Θα μετράμε και σήμερα και αύριο και το Σάββατο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα δούμε φυσικά από το Σάββατο και μετά. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως να συζητήσουμε την τάση αυτών των τελευταίων ημερών το βράδυ της Κυριακής, ίσως μαζί με το exit poll. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα σε αφήσουμε σε ησυχία. Λοιπόν, η συμμετοχή ήταν 1.206 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου και πάμε στο πρώτο ερώτημα. Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να πάτε να ψηφίσετε σε 7 Ιουλίου, δεδομένου ότι η συμμετοχή στις εκλογές είναι αναζητούμενο αυτή τη φορά. Το 87-2, το 89% λένε ότι είναι πολύ πιθανό, έως σίγουρο ή αρκετά πιθανό να πάνε στις κάλπες. Τα άλλα είναι ελάχιστα ποσοστά. Ο κόσμος λέει ότι θέλει να πάει να ψηφίσει. Τώρα, αν θα το κάνει. Οι 9 στους 10 δηλώνουν την πρόθεσή τους να πάνε να ψηφίσουν. Είναι μάλιστα ελαφρά ενισχυμένη από την προηγούμενη φορά. Τώρα, πόσοι τελικά θα καταφέρουν, γιατί δεν είναι μόνο τι θέλουν, αυτό είναι η πρόθεση, είναι και το αν θα μπορούν και ποιες θέλουν. Είναι πάντως και το ίδιο σε όλα τα κόμματα, έτσι. Σωστά. Πλέον είναι το ίδιο σε όλα τα κόμματα. Και να δούμε και την επόμενη κάρτα, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό που μόλις είπε ο Αλέξης. Και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στο 93% λένε θα πάμε. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάρτα σε ποσοστό 94% λένε ότι θα πάμε. Και οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής σε ποσοστό 92%. Νομίζω αυτό δείχνει και τα επίπεδα της πόλωσης. Τη διάθεση, την πόλωση. Ενδεχομένως μας επιτρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση ότι θα έχουμε μια συμμετοχή τουλάχιστον αντίστοιχη των ευρωεκλογών, αν όχι λίγο μεγαλύτερη. Αλλά αυτό μένει να φανεί. Πάντως, Αλέξη, το να πάνε οι ψηφοφόροι στις κάλπες είναι κάτι το οποίο ζητάνε και οι δύο βασικοί μονομάχοι. Το ζητάει και ο Μητσοτάκης, το ζητάει και ο Τσίπρας. Ναι, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης φοβάται πάρα πολύ μη θεωρηθεί δεδομένη η νίκη και δεν πάνε κάποιοι να ψηφίσουν, γιατί είναι σιγουράκι, να το πω έτσι. Ο δε κ. Τσίπρας φοβάται την απογοήτευση των δικών του που βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και θέλουν να τους σηκώσουν τον καναπέ και οπωσδήποτε mm-hmm. να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, το μετράμε. Αυτό και τα μικρά κόμματα είναι οι δύο στόχοι, νομίζω, των μονομάχων αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, σωστά. Και θα δούμε πώς διαμορφώνεται και στην ουρά που λέμε η ισορροπία λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Τώρα, μετράμε τις τελευταίες εβδομάδες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θέλουμε, τι είδους κυβέρνηση θέλουμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει ως κυβέρνηση, όχι τι θέλουμε, τι θεωρούμε καλύτερο. Όχι τι θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, σε ποσοστό 36% οι πολίτες λένε θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, σε ποσοστό 15% λένε θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 11% μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, 17% μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, 10% θέλουμε ένα μεγάλο συνασπισμό με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα. Από τους πιο ενδιαφέροντες δείκτες που έχουμε μετρήσει και γι' αυτό τον υιοθετήσαμε, στέκομαι σε τρία αθροίσματα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα με την επιθυμία για αυτοδύναμη με αυτό το πολύ σημαντικό 36%, mm-hmm. ο ένας στους τρεις περίπου. Τρία αθροίσματα επισημαίνω. Το ένα είναι η επιθυμία να ηγείται της επόμενης κυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία. Αθροίζει 47%, σχεδόν οι μισοί επιθυμούν να δουν τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της επόμενης κυβέρνησης. Δεύτερον, αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Το 51% των πολιτών επιλέγει για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πάντως, Γιώργο, αυτό πραγματικά είναι το πιο εντυπωσιακό έβριμα, γιατί εγώ θυμάμαι πάντα υπήρχε μια επιφύλαξη απέναντι στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που το θεωρεί καλό. Μήπως επειδή τις δοκιμάσαμε, αλλάξαμε γνώμη τα τελευταία χρόνια. Ναι, ενδιαφέρον. Θα συμφωνήσω και με τους δύο σας. Πράγματι, αυτή είναι μια ανατροπή πολύ σημαντική. Και ναι, Σία και εγώ συμφωνώ. Νομίζω ότι η εμπειρία μας, τουλάχιστον από την τελευταία κυβέρνηση συνεργασίας, σίγουρα έχει επιδράσει στην επιλογή. Εδώ έχουμε βέβαια δύο μονάδες παραπάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το τρίτο άθροισμα μετά τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις που θα στεκόμουν είναι το άθροισμα για το ΣΥΡΙΖΑ που φτάνει στο 32%, ελαφρά ενισχυμένο από το 29-30 των προηγούμενων φορών. Πάμε στην παράσταση νίκη. Εδώ δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Συντριπτικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, σε ποσοστό 69%. Οι πολίτες πιστεύουν ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Από 71% έχει μια κάμψη 2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και μια αύξηση αντιστοίχως στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 2 μονάδων. Η διαφορά πάντως είναι στις 50 ποσοστία. Πολύ μεγάλη διαφορά. 1:3 και πάνω. 1:4 περίπου είναι η αναλογία όσων πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει ότι η επόμενη κυβέρνηση
πρωταγωνιστή είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως έχουμε πει, ο δείκτης της παράστασης νίκης είναι ένας πολύ ενδεικτικός δείκτης, ειδικά όταν συμφωνεί με την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Και ας να ξαναρωτήσω, αυτό δεν είναι κάτι να στρέψουμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή σε τέτοιο τόσο μεγάλη διαφορά. Η παράσταση νίκης τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, ό,τι και να δούμε και δημοσκοπήσεις να δούμε, που εντάξει και οι δημοσκοπήσεις κρίνονται πάντα, νομίζω ότι είναι ένας δείκτης που αυτός δεν αλλάζει εύκολα τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Δείχνει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός για τη συνέχεια? 31% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, με κέρδη 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σταθερό στο 37%. Προηγείται με διαφορά 6 μονάδων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποχωρεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ο Κανένας, από το 30 στο 28%. Είναι ρεκόρ προσωπικό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ρεκόρ και για τον πρωθυπουργό. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την απάντηση κανένας από τους δύο. Νομίζω ότι είναι προεκλογική εικόνα. Συνήθως όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, παραμονές εκλογών, και οι δύο μονομάχοι ξεπερνάνε την απάντηση κανένας. Και οι δύο έχουν ακολουθήσει ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα. Κάποια μέρα, κάποια εβδομάδα ενισχύεται ο ένας, κάποια ο άλλος. Αυτή η εβδομάδα ήταν η σειρά του πρωθυπουργού. Και οι δύο πάντως βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγράψει. Και πάμε στην πρόθεση ψήφου. Θα τη δούμε πρώτα όπως την έχετε καταγράψει και μετά με αναγωγή. Πάμε λοιπόν μία γρήγορη εδώ. 27,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 35 η Νέα Δημοκρατία, στις 7,5 μονάδες η διαφορά. 4% η Χρυσή Αυγή, 6,5% το Κίνημα Αλλαγής. Το ΚΚΕ 5%, 1,5% η Ένωση Κεντρών. Στην επόμενη σελίδα βρίσκουμε στο 1,5% την Πλεύση Ελευθερίας, το 3% την Ελληνική Λύση, το ίδιο ποσοστό για τη Μέρα 25. Άλλο λέει το 3,5%, Λευκό Άκυρο Αποχή, 2%, 7,5% η αναποφάσιστη αυτοί που δεν απαντούν, η Γκρίζα Ζώνη δηλαδή στο 9,5%. Και πάμε αμέσως στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά να γίνεται από 7,5-8. Στο 28 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 36 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Χρυσή Αυγή 4, Κίνημα Αλλαγής 7, ΚΚΕ 5, στο 1,5 η Ένωση Κεντρών. Πάμε στην επόμενη κάρτα. 1,5 Πλεύση Ελευθερίας, 3 Ελληνική Λύση, 3 Μέρα 25, 3,5 άλλο 7,5 η αναποφάσιστη και αυτοί που δεν απαντούν. Και εδώ ΣΥΑ και τα δύο κόμματα καταγράφονται στα υψηλότερα επίπεδα που έχουμε εδώ καταγράψει. Έχει τσιμπήσει μια μονάδα ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτό αυτή την εβδομάδα φαίνεται να έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι από τη στιγμή που τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα με τα μικρότερα ποσοστά δεν δείχνουν κάποια δυναμική να ενισχύουν τα ποσοστά τους, είναι αναμενόμενο το όποιο κέρδος ή όποιες μετακινήσεις από τους αναποφάσεις. Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ η μονάδα τώρα τι είναι? Είναι παλιοί ψηφοφόροι του, οι οποίοι ενδεχομένως σε προεκλογές ψήφισαν Βαρουφάκη ή κάτι άλλο και τώρα επιστρέφουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή η συσπήρωση και των δύο κομμάτων σε σχέση έχει με τις προεκλογές... Έχει ανέβει και άλλο αυτή την εβδομάδα, είναι γιατί πολύ δεν τις έχουμε είναι τώρα στα ανώτερα επίπεδα η συσπήρωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Αυτό εκ του αποτελέσματος μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που τον Σεπτέμβριο είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Είναι αναποφάσιστοι, δηλαδή έρχονται από τις αναποφάσεις. Πρέπει τους να είχαν ψηφίσει στις ευρωεκλογές κάποιο από τα μικρότερα κόμματα ή να απήχαν, να είχαν μείνει σπίτι τους. Είναι επομένως από αυτούς τους ορφανούς ψηφοφόρους που τώρα αναζητούν κάποια στέγη άλλοι. Και προφανώς κάποιοι αυτούς επιλέγουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κλασικό πικ που περιμέναμε να δούμε από ένα κυβερνών κόμμα την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Ναι, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Κάθε κυβερνών κόμμα συσπηρώνεται συνήθως παραμονές εκλογών. Οι ψηφοφόροι του παραμένουν δυσαρεστημένοι ή παραπονούμενοι μέχρι τελευταία στιγμή και έτσι καταγράφουν μία ενίσχυση τελευταία στιγμή. Δεν το είδαμε τόσο στις ευρωεκλογές. Είναι σύνηθες όμως στις βουλευτικές εκλογές. Να ρωτήσω εγώ, ποιοι θα μείνουν απ' έξω τώρα? Ναι, για να έρθουμε στη μέση της ουράς, αυτό είπα πριν. Αυτό είναι ένα από τα... Αλέξη, στο ρώτησε πριν ο Αλέξης μήπως είναι ψηφοφόροι του Βαρουφάκη που πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε και το κόμμα Βαρουφάκη να έχει χάσει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μισή μονάδα έχει χάσει και η Ελληνική Λύση. Ας δούμε και λίγο η Χρυσή Αυγή, για να τη δω, είναι σταθερά στο χαμηλό της, στα 4%. Ας δούμε λίγο τα δύο μικρά κόμματα. Θα μας βοηθήσει να απαντήσω και στο ερώτημα του Αλέξη, αλλά και στο ερώτημα ποιο θα, αν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα μείνει έξω. Τα δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται στο όριο εισόδου τους, η Ελληνική Λύση και η Μέρα 25, έχουν μια σειρά από προβλήματα όταν προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Πρώτον, είναι καινούργια κόμματα, είναι νεότερα, δεν τα έχουμε μελετήσει, δεν έχουμε ικανή χρονοσειρά που να έρχεται από το παρελθόν. Ένα. Δεύτερον, φαίνεται να είναι
όχι απλώς συγκοινωνούν τα δοχεία, να έχουν ανοιχτό διάβλο με άλλα κόμματα και να παίρνουν ή να δίνουν ψηφοφόρους. Έχουν σημαντικές εισρωές, έχουν σημαντικές εκροές. Είναι σωστή η ανάγνωση και από τους δύο. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ πιέζει, ασκεί πιέσει στο κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Αντίθετα, όταν μαζεύει ο ΣΥΡΙΖΑ το ποσό. Ποιο μπαίνει, ποιο μένει έξω. Λοιπόν, για τους λόγους αυτούς, Αλέξη, επειδή είναι καινούργια κόμματα, δεν έχουμε ικανή χρονοσυρά, έχουν σημαντικές αυξομοιώσεις. Αρκεί να σου πω ότι και στη διάρκεια μιας δημοσκόπησης βλέπουμε το ένα κόμμα να περνάει μπροστά τη μία μέρα και το άλλο κόμμα να περνάει την άλλη. Θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτό η το ερώτημα. Δεν έχει απάντηση. Θα μείνει ένας από τους δύο έξω. Το πιθανότερο σενάριο είναι, επειδή είναι οριακά στο 3%, μαθηματικά βλέποντας το στατιστικά, κάποιος από τους δύο έχει αυξημένες πιθανότητες να μπει και κάποιος έχει αυξημένες πιθανότητες να μείνει απ' έξω. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να μπουν και οι δύο ή να μείνουν έξω. Χρυσή Αυγή, βλέπεις αυτό το 4 να διατηρείται ή βλέπεις και το σενάριο να μην τα καταφέρει? Είχε μια σημαντική κάμψη στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ο ρυθμός πτώσης να έχει μειωθεί, να έχει ανακοπεί αυτή η ταχύτητα πτώσης. Διατηρεί πτωτική πορεία, είναι όμως το 4%. Είναι άρα λίγο μπορούμε παραπάνω. Να πούμε ότι θα μπει, μάλλον, κατά άρα πάσα πιθανότητα. Θα έλεγα ότι έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από τα δύο άλλα κόμματα να είναι στην επόμενη Βουλή. Και τα διαστήματα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, τη φέρνουν μέσα στη Βουλή, χωρίς όμως να μπορούμε να αποκλείουμε τίποτα. Και επίσης παρατηρείται μια σταθερότητα και στο κίνημα αλλαγή. Από 7 την προηγούμενη εβδομάδα 7 και στο ΚΚΕ από 5 την προηγούμενη εβδομάδα πάλι 5. Φαίνεται τα δύο κόμματα αυτά να σταθεροποιούνται σε αυτά τα ποστά. Βέβαια, θυμίζω, αυτό είναι αναγωγή επί των εγκύρων, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα αξιόλογο ποσοστό 7,5% αναποφάσιστων. Εδώ δηλαδή μοιράζουμε τους αναποφάσιστους. Επιλέξαμε να μην τους μοιράσουμε τους αναποφάσιστους, να τους αφήσουμε στο ποσοστό αν τους. Αν τους μοιράζαμε, θα το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Θα σας πω κάποιους αριθμούς για να τους μοιράσουμε, αλλά να δούμε. Ωραία, αν θέλετε να τα διαστήματα τότε, γιατί τώρα θα δούμε την πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, την εκτίμηση με τα διαστήματα. Δηλαδή, από πού έως πού μπορεί να κυμανθεί η δυναμική των κομμάτων, με βάση, ξαναλέω, τα τωρινά μας στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, με βάση τις απαντήσεις των πολιτών αυτή την εβδομάδα, το ποσοστό του κυμαίνεται από 25,4% 30,6%, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας από 33,2% 38,8%, 3-5% η Χρυσή Αυγή, 5,5-8,5% το Κοινάλ, 3,7-6,3% το ΚΚΕ, η Ένωση Κεντρών 0,7-2,3%, το ίδιο ποσοστό και για την Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση 1,9-4,1%, το ίδιο και η Μέρα 25, εδώ είναι το παιχνίδι που παίζεται, που λέγαμε πριν, που δυσκολεύει την πρόβλεψη. Άλλο 2,4-4,6%, 7,5% οι αναποφάσιστοι, αυτοί που δεν ξέρουν ή δεν μας απαντούν. Είναι λοιπόν το ίδιο με διαστήματα έξω οι αναποφάσιστοι. Είναι ακριβώς το ίδιο, όπως σωστά λες, με την προηγούμενη κάρτα, μόνο με τα διαστήματα του δειγματοληπτικού σφάλματος, για να έχουμε μία εικόνα ότι όταν δίνουμε έναν αριθμό σε ένα κόμμα, δεν προβλέπουμε το εκλογικό του αποτέλεσμα. Κάνουμε μία εκτίμηση η οποία έχει δειγματοληπτικό σφάλμα και μπορεί να είναι σύμπλην 2,5, σύμπλην 3, πάντως, πάνω λες, ή κάτω. Το χαμηλότερο που μπορεί να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 25,4% και αντιστοίχω στη Νέα Δημοκρατία το 33,2% και το υψηλότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ το 30,6% και για τη Νέα Δημοκρατία το 38,8%. Ακριβώς, θα έλεγα ότι όταν λέμε ότι στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή η Νέα Δημοκρατία έχει 36%, στην πραγματικότητα εννοούμε ότι στην πραγματικότητα μπορεί να έχει από 33,2% μέχρι 38,8%, ναι, όταν εστιάζουμε. Να επισημάνω όμως, απαντώντας και σε αυτό που είπε ο Αλέξης, ότι έχουμε αφήσει τους αναποφάσιστους μέσα. Ωραία. Αν τους αναποφάσιστους, βάλουμε, σωστά, πάμε να τους κατανοήμουμε, θα πρέπει πρώτον να επιλέξουμε το σενάριο κατανομής. Θυμίζω ότι παλαιότερα δείχναμε περισσότερα σενάρια. Καταλήξαμε στο μέσο σενάριο, το κεντρικό σενάριο, που είναι η αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων. Το οποίο είναι αυτό που επαληθεύθηκε και στις ευρωεκλογές την προηγούμενη φορά, σωστά. Όμως δεν πάβει να είναι ένα σενάριο, που σημαίνει ότι ούτε βέβαιο είναι, ούτε το μόνο σενάριο. Με βάση που αυτό το σενάριο, ας πούμε, τη αναλογική κατανομή. Με βάση λοιπόν αυτό το σενάριο. Είσαι πιο κοντά, πίεζε. Με βάση λοιπόν αυτό το σενάριο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να φτάσει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στο 32%, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να φτάσει στο 42%, της Χρυσής Αυγής στο 5,5%, του Κινήματος Αλλαγής να ξεπεράσει κατά το 9%, το ΚΚΕ να ξεπεράσει το 6,5%, και για λόγους πληρότητας να αναφέρω και τα υπόλοιπα κόμματα πριν κάνουν ένα σχόλιο, της Ένωσης Κεντρών να φτάσει το 2,5%, όπως και της Πλεύσης Ελευθερίας, και της Ελληνικής Λύσης ή της Μέρας 25 να φτάσει το 4,5%. Δηλαδή το ίδιο εύρος ξεκινάει από το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ουσιαστικά η κατανομή, όχι, είναι λίγο παραπάνω για την ακρίβεια. Απλώς τα ανέφερα στρογγυλοποιημένα, σε επειδή δεν τα έχουμε. Είναι για την ακρίβεια 41,7 και 31. Όπως θα πρέπει να δούμε και κάτι 40-30 ή.
Πράγματι. Τέτοια νούμερα, μεγάλα εννοώ και για τους δύο, έτσι. Οπωσδήποτε. Όταν έχεις 7,5% αναποφάσεις, το μέσο σενάριο, δηλαδή η αναλογική κατανομή, είναι ένα σενάριο που επιβεβαιώθηκε και που μας φέρνει περίπου στη μέση τιμή των εναλλακτικών σενάριων. Όμως, μπορεί να δούμε ένα σενάριο που οι αναποφάσεις να πάνε περισσότεροι προς το πρώτο κόμμα. Ναι. Στη διερεύνηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε ότι υπάρχει μία προτίμηση προς τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των αναποφάσεων. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως του περιορίζει τις δεξαμενές τους στους αναποφάσεις τους. Επίσης, το πρώτο κόμμα έχει πάντα τον αέρα της νίκης. Παρ' όλα αυτά τα σενάρια, υπό σενάρια που λες, εγώ βλέπω περίπου ότι η αυτοδυναμία είναι μια σταθερά σε όλο αυτό. Έτσι. Αλέξη, όπως θα βλέπω τώρα την εικόνα. Έχεις δίκιο. Να κλείσω απλώς λέγοντας ότι φυσικά μπορεί να υπάρχει και ένα αντίθετο σενάριο που να ευνοεί περισσότερο το κυβερνών κόμμα που συσπηρώνεται πάντα τελευταία στιγμή. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει πολιτικά είναι αν το πρώτο κόμμα θα έχει αυτοδυναμία την επόμενη μέρα. Επειδή τα κόμματα που συγκεντρώνουν μεσαία ποσοστά δεν φαίνεται να έχουν μια δυναμική για να καταγράψουν μεγάλα ποσοστά. Νομίζω ότι η αυτοδυναμία έρχεται πιο κοντά για το πρώτο κόμμα, διότι είτε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας φτάσει ή ξεπεράσει το 40%, είτε έχουμε αρκετά ποσοστά σε μικρότερα κόμματα τα οποία δεν θα μπουν στη Βουλή. Και εδώ είναι λίγο τρίκι που λέμε στα ελληνικά η κατάσταση, γιατί στα μικρότερα κόμματα έχεις μια Χρυσή Αυγή που είναι στο όριο, τα χαμηλά της, στο 3%, και έχεις μια Ελληνική Λύση και μια Μέρα 25 που λες μπορεί να πάνε και 4,1 ή παραπάνω, αν βάλεις και τους αναποφάσεις, μπορεί και 1,9. Η μέση τιμή είναι στο 3. Επομένως, είναι στον αέρα και το ποσοστό των κομμάτων που θα βρεθούν εκτός κοινοβουλίου. Αν και παραμένει πολύ το βασικό για το θέμα της αυτοδυναμίας. Το μέσο σενάριο της εξακομματικής βουλής να είναι αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Φυσικά παίζει και το σενάριο της εφτακομματικής, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς έστω και ως ακραίο σενάριο και την πεντακομματική βουλή. Ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τα δύο σενάρια, επτακομματική, εξακομματική, πώς διαμορφώνονται οι έδρες με βάση αυτά τα ποσοστά. Αν λοιπόν έχουμε επτακομματική βουλή, μπει δηλαδή και το κόμμα Βαρουφάκη και το κόμμα Βελόπουλου στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 155 έδρες, 81 έδρες θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 το ΚΙΝΑΛ, 14 το ΚΚ, η Χρυσή Αυγή 12, 9 η Ελληνική Λύση και 9 η Μέρα 25. Εάν πάλι ένα από τα δύο κόμματα που βρίσκονται εκεί στο κατόφλι του 3% δεν τα καταφέρει και έχουμε εξακομματική βουλή, τότε θα έχει 159 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 84 ο ΣΥΡΙΖΑ, 21 το ΚΙΝΑΛ, 15 το ΚΚΕ, 12 η Χρυσή Αυγή και 9 το έκτο κόμμα όποιο είναι. Για όσους έχουν παρακολουθήσει τις συζητήσεις εδώ στο Sky και στο κεντρικό δελτίο, που έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής και όχι το πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός. Να συμπληρώσω ότι το πρώτο σενάριο είναι ένα σενάριο που το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή αθροίζει γύρω στο 7,5%. Είναι ένα πολύ πιθανό, θα έλεγα, σενάριο. Το δεύτερο σενάριο με την εξακομματική Βουλή προβλέπει ένα ποσοστό άθροισμα ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής γύρω στο 10%. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι απίθανο. Ένα σενάριο πεντακομματικής βουλής θα προκαλούσε ένα ποσοστό κομμάτων εκτός βουλής αρκετά υψηλότερο. Είναι λιγότερο πιθανό. Φυσικά δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι λιγότερο πιθανό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη, εφόσον τα νούμερα αυτά που βλέπουμε στη σημερινή δημοσκόπηση αποτυπωθούν στην κάλπη, διότι δεν αποτελούν φυσικά πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος είναι από λίγο άνετη έως αρκετά άνετη. Ένα τελευταίο σχόλιο από σένα, Αλέξη, συμπερασματικά. Νομίζω ότι η πολιορκία στα μικρά κόμματα, δηλαδή στον κύριο Βαρουφάκη από τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Βελόπουλο από τον κύριο Μητσοτάκη, θα συνεχιστεί ανελέητη μέχρι τέλους. Και μοιάζει κάτι να έχει αποδώσει. Και νομίζω ότι κάτι τσιμπάνε από εκεί. Και το άλλο βεβαίως είναι η αποχή. Δηλαδή το πώς θα πείσουν τους ψηφοφόρους να σηκωθούν είτε από τη ξαπλώστρα, γιατί δεν είναι καναπές καλοκαιριάτικα, υποθέτω, για να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν. Ραντεβού την Κυριακή πια, αν και θα σε πεθάνουμε στα τηλέφωνα μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνεις. Αλέξη Παπαχελά, Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.